Λέγομαι Ιωάννης Αναστασόπουλος του Χρήστου. Είμαι η Ελένη Κατσιριντάκη Ζούζουλα. Το όνομά μου είναι Μίρκα Κονδάκη. Με λένε Γιάννη Βασιλαρά. Ονομάζομαι Δημήτρης Υψηλάντης. Έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει εδώ, στη Οικία Κορινθίας. Εδώ που βρισκόμαστε, σε αυτή τη γειτονιά, ήταν όλα ιδιοκτησίες Ζούζουλα. Ήταν το αρχοντικό του Ζούζουλα, όπως λεγόταν εκείνη την εποχή, και στη συνέχεια ήταν οι αποθήκες και τα σπίτια των εργατών του. Ήταν σταφυδέμπορος μεγάλος των αρχών του αιώνα. Αυτό που μπορώ να πω για τη Σικιά είναι ότι, όπως είχε πει κάποιος, δεν μπορώ να θυμηθώ ποιος το είπε ακριβώς, ότι ο Κακριδής νομίζω, ότι ήταν χωριό χωρίς χωριάτες. Είχε ασφαλτοστρωθεί ο δρόμος εδώ αυτός και πηγαίναμε από εδώ με τα πόδια στο ξυλόκαστρο, βγάζοντας τα παπούτσια, γιατί ήταν παιχνίδι, δηλαδή. Ο Θανάσης, ο Μαργαρίτης ο πατέρας, είχε φτιάξει ένα κέντρο, την Αρζεντίνα Β. Αρζεντίνα Β. Κατά, θυμάμαι πάλι το χωριό που είχε μια βρύση και από εκεί πήρε το όνομα το χωριό, γιατί πριν κατοικηθεί οι περαστικοί που περνούσαν θέλουν κάπου να ανασάνουν, να ξεκουραστούν και λέγανε πού θα σταματήσουμε. Θα σταματήσουμε στη Σικιά να πιούμε νερό και να δροσιστούμε. Ήταν μια βρύση που έτρεχε νερό και υπήρχε και μια Σικιά την οποία τη βρύση τη θυμάμαι, τη Σικιά δεν τη θυμάμαι. Το χωριό ήταν χωρισμένο σε δύο δήμους αρχικά. Το σημείο που βρισκόμαστε άνοιγε στο Δήμο Τρικάλων. Ο όριο του χωριού ήταν, που χώριζε τους δήμους, ήταν το ποτάμι, το λεγόμενο Καθάριος ή Καθαρονέρι. Ανατολικά του ποταμού άνοιγε στο Δήμο Σικιονίων, δυτικά του ποταμού ήταν στο Δήμο Τρικάλων. Όλα αυτά μέχρι το 1915 περίπου. Αφήγηση τώρα του Αριστίδη του Μπουλούμπαση, έτσι, του Άρη του λεγόμενου. Ήσαν παιδιά και παίζανε στο σιδηροδρομικό σταθμό του Ξυλοκάστρου. Κατεβαίνει λοιπόν ο Άγγελος με την Εύα. Και τώρα πώς ήξερε ο Άγγελος, λέει, είναι κανένα παιδάκι εδώ να με πάει στη Σικιά. Και λέει ο Άρης, εγώ. Τον παίρνει λοιπόν μέσα από τα πεύκα, κοιτάγανε εκεί πέρα η Εύα και αυτός, και μόλις φτάνουνε στο σημείο που είναι η βίλα, είδαν το τοπίο και τους άρεσε πάρα πολύ. Το 60 που ήρθε ο Τυπάλδος, εγώ ήμουνα 12 χρονών. Ο Τυπάλδος ήταν ο Σπύρος και ο Μπάμπης. Και ο Σπύρος είχε πάρει μία Γερμανίδα, η οποία τη λέγανε Σουζάνα. Η Σουζάνα ήταν πάρα πολύ δυνατή σαν Γερμανίδα. Αυτή έκανε κουμάντο, τα έκανε όλα. Επήγαινε πάρα πολύ καλά. Εδώ είχε φτιάξει πάρα πολλά παγκαλό μέχρι σχεδόν όλο τον Πεφιά τα είχε μέχρι το Μπαράκι. Η Σικιά έχει γεννήσει, γαλουχήσει και φιλοξενήσει πολλούς ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών. Ένας από αυτούς που θα σας μιλήσω για αυτόν σήμερα είναι ο Ανδρέας Μιχόπουλος, που το ψευδόνυμο του είναι ΑΜΗ Κορινθιανός. Σε αυτό το παρελθόν στηρίχτηκε πάρα πολύ και το, από ό,τι μου λέγανε, και το γεγονός ότι πέρασε μέσα και στα παιδιά, τα απλά παιδιά της Σικιάς τότε, μία ιδέα ότι με τη μόρφωση, με το ταξί, κάπως μπορείς να αλλάξεις τη ζωή σου. Και ένας λόγος είναι αυτός που πολλοί σπούδαζαν, δηλαδή όταν σκεφτεί κανείς ότι και γυναίκες, όχι μόνο άντρες, που είχαν γεννηθεί γύρω μεταξύ 1900 και 1920, ας πούμε, πάρα πολλοί πήγαν και σπούδαζαν. Είναι αξιοσημείωτο, δηλαδή, για τόσο μικρό χωριό, ας πούμε. Είναι οικογένειες εκεί, ειδικά προς εκείνη η μεριά της Σικιάς, που ήταν και ο πυρήνας, ας πούμε. Αν σκεφτεί κανείς, σχεδόν κάθε οικογένεια είχε ανθρώπους και γυναίκες, αυτό έχει σημασία επίσης, που πηγαίνανε και σπούδαζαν στην Αθήνα και παρέμεναν βέβαια. Ο Σκύπης
Τελειώνοντας το γυμνάσιο, δηλαδή το 16, έφυγε. Πήγε στην Ελβετία. Στην Ελβετία πήγε για να σπουδάσει γεωπονία στο Ινστιτούτο Αγκρικόλ του Φρίμπουργκ. Αν κανείς διαβάσει το χρονολόγιο αυτό, θα καταλάβει και τι ήτανε. Γιατί είναι πραγματικά, εγώ έμεινα άναυδη, αυτό δεν το ήξερα. Αυτό δεν έχει καταγραφεί πουθενά. Σας το λέω όπως μου το έχει διηγηθεί ένας απλός άνθρωπος από τα Καριώτικα, Μπουλντάς. Στο στέλνω μαζί και οχτροί και φίλοι. Γι' αυτό είναι τα λόγια σου χωρίς αρχή, μα ούτε και τέλος. Το χωριό σου Ολάκερο, το μικρό Παρισάκι, τα κοντινά αρχοντοχώρια, Μελισσό και Γελίνιο, η δόθε πέρα Καρδιά, Θαλαρό και Υψηλόκαστρο, κάτι έχουν να στείλουν, κάτι να πούν για σένα. Τα πεύκα γύρανε και οι καρακάξες δεν κράζουν. Το Αγγέλικα έπαψε να χαιρετάει τα βράδια. Ο Λιβαδιάς στενάζει έξω από τα πορτοπαράθυρα και οι τράπες απόμεναν στο γυαλό τραβηγμένες.